Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Είμαι η Εύη Κορώνη και αυτό είναι το podcast μου. Ένα podcast στο οποίο θα φιλοξενούμε νέους καλλιτέχνες, συγγραφείς, γενικά δημιουργούς, ανθρώπους που δημιουργούν. Άνθρωποι με φαντασία, με όρεξη για δημιουργικότητα, οι οποίοι μέσα από τη δουλειά τους έχουν κάτι να μας προσφέρουν. Κάτι καινούριο να μάθουμε, κάτι να ακούσουμε, κάτι να διαβάσουμε, κάτι να δούμε. Μείνετε on air και πάμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα φίλοι ακροατές. Θα πάμε κατευθείαν να σας παρουσιάσω το θέμα μας σήμερα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον κινηματογράφο, με ταινίες. Συγκεκριμένα θα έχουμε την παρουσίαση μιας ταινίας μικρού μήκους, όπου σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσει το ταξίδι της σε διάφορες κινηματογραφικές αίθουσες και σε φεστιβάλ. Είναι ταινία μικρού μήκους και θεωρώ πως πρέπει να δώσουμε το λόγο και στους μικρομικάδες, καθώς αν και στην Ελλάδα έχουμε εξαιρετικούς νέους δημιουργούς, οι ταινίες μικρού μήκους βρίσκονται λίγο, ας το πούμε, στο περιθώριο, δεν έχουν βήμα. Δεν δίνουν εύκολα το λόγο σε έναν μικρομικά να παρουσιάσει το έργο του. Οπότε θεωρώ πως πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό το κομμάτι, να δώσουμε το λόγο σε μια νέα δημιουργό. Κάνει την πρώτη της κινηματογραφική προσπάθεια μέσα από την ταινία με τίτλο «Νεφέλη». Να καλωσορίσουμε την Αντιόλα Ζέκα. Αντιόλα, καλησπέρα. Καλησπέρα Εύη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Σε ευχαριστώ πολύ και για αυτά που προείπες. Ελπίζω να περάσουμε ωραία και εμείς και οι ακροατές και να πούμε έτσι ωραία πράγματα όσον αφορά το κινηματογράφο και να κάνουμε έτσι μια ωραία παρουσίαση για την ταινία. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, ποιο είναι το θέμα, την περίληψη της Νεφέλης. Λοιπόν, η Νεφέλη είναι μια μικρού μήκους ταινία. Η πρωταγωνίστρια είναι μια προσωπικότητα η οποία είναι αρκετά εσωστρεφής και αποστασιοποιημένη, θα λέγαμε, από τις κοινωνικές αναστροφές και από τον έξω κόσμο. Ζει μόνη της με μια γάτα. Φαίνεται ότι αυτός ο τρόπος ζωής την ικανοποιεί. Δεν αναζητά πολλούς καινούριους φίλους. Έχει μία φίλη καλή, την Φωτεινή. Δουλεύουν μαζί σε μία βιβλιοθήκη στο τμήμα του δανεισμού. Και η Νεφέλη στην ουσία παρατηρεί τον κόσμο γύρω της. Έχει μία συγκεκριμένη ρουτίνα με πράγματα που κάνει κάθε μέρα. Και έχει απογοητευτεί λίγο από τον τρόπο επικοινωνίας με τους ανθρώπους γύρω της και είναι σε μια αναζήτηση μιας πιο βαθύτερης, θα λέγαμε, επικοινωνίας, μιας πιο ουσιαστικής. Έτσι λοιπόν προσπαθεί να βρει διαφορετικούς τρόπους και φτάνουμε σε ένα σημείο που, στην ταινία όπου η πρωταγωνίστριά μας φαίνεται να βρίσκει έναν καινούριο τρόπο επικοινωνίας με τους ανθρώπους. Και φαίνεται αυτός, είναι ένα κομβικό σημείο δηλαδή, που φαίνεται ότι από εκεί και πέρα η Νεφέλη αρχίζει να παίρνει ικανοποίηση από αυτό. Στην ουσία ο διαφορετικός τρόπος που βρίσκει είναι αυτές οι σκέψεις που έχει και οι ιδέες της από το ότι παρατηρεί τον κόσμο να κάθεται και να τις γράφει σε κάποια σημειώματα. Έτσι λοιπόν μια μέρα όταν επιστρέφει στη βιβλιοθήκη ένα βιβλίο που είχε δανειστεί, παρατηρεί ότι μέσα είχε ξεχάσει ένα μικρό σημείωμα που έγραφε το βράδυ με μια σκέψη της. Εκεί σκέφτεται για λίγο να το αφήσει, να το πάρει και αποφασίζει τελικά ότι θα το αφήσει. Και έτσι ξεκινάει ένας, θα λέγαμε, καινούριος κύκλος, όπου εκείνη μπαίνει στη διαδικασία να παρατηρεί, να βλέπει τι θα γίνει με αυτό το βιβλίο, με το σημείωμα που υπάρχει μέσα της. Και αυτά δεν θα πω άλλα για τη συνέχεια. Εγώ επειδή έχω δει την ταινία, να πω ότι είναι ένα παιχνίδι ουσιαστικά. Ναι, μπαίνει σε ένα παιχνίδι η Νεφέλη, όντως. Αυτό είναι το ωραίο, γιατί
ενώ φέρει η ταινία ένα αρκετά σύγχρονο και σοβαρό, θα έλεγα, κοινωνικό θέμα, το κομμάτι της επικοινωνίας που λίγο το έχουμε ξεχάσει. Έχουμε κλειστεί λίγο στον εαυτό μας οι περισσότεροι και επικοινωνούμε κάπως πιο μηχανικά, ξέρεις, με ακριβώς τέτοια πράγματα. Ακριβώς, και καλό είναι να επανερχόμαστε που και που σε αυτά τα θέματα, όπως την επικοινωνία που μπορεί να τα λέμε πολύ κλασικά και πολλές φορές να ακούμε γύρω μας ότι όντως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν εισβάλει στη ζωή μας κτλ. Αλλά αυτά τα λέμε πάλι πολύ μηχανικά, χωρίς να καταλαβαίνουμε αυτό, τι πρόβλημα έχουν δημιουργήσει. Αλλά αυτό είναι το θέμα, ότι μου αρέσει η ταινία σου, γιατί όλο αυτό το κομμάτι το δείχνεις μέσα από ένα παιχνίδι. Δηλαδή, λίγο του δίνεις μία άλλη διάσταση. Δηλαδή, θίγεις ένα αυτό πολύ... Αυτό ακριβώς ήθελα. Αυτό. Ναι, θα σου το εξηγήσω. Ακριβώς αυτό ήθελα να κάνω με την ταινία. Ήθελα να πάω σε μία... να δώσω μία άλλη μορφή στην επικοινωνία, Εύη. Mm. Και γιατί η τέχνη και ο κινηματογράφος μπορεί να το κάνει αυτό. Τι εννοώ, ήθελα να δώσω μια άλλη μορφή. Ήθελα να... ίσως είναι υπερβολή αυτό που μπορεί να συμβαίνει μες στην ταινία, γιατί θα σου πει κάποιος, μα πώς μπορούμε τώρα, εντάξει, να επικοινωνήσουμε μέσα από σημειώματα. Εντάξει, κάποιες φορές προφανώς μπορεί να γίνεται έτσι, ακόμα και όταν ταχυδρομούμε κάποιο σημείωμα. Απλά σίγουρα φέρει μια μικρή υπερβολή αυτός ο τρόπος της επικοινωνίας, με την καλή την έννοια. Δίνοντας μια διαφορετική μορφή στην επικοινωνία, που είναι αυτός ο τρόπος με τα σημειώματα. Στην ουσία θέλω λίγο να χτυπήσω τον καμπανάκι ότι, κοίταξε, η επικοινωνία μας πάσχει κάπου και δυστυχώς όλοι έχουμε κάποιες βαθύτερες σκέψεις και προβληματισμούς, αλλά βγαίνοντας πολλές φορές σε μια παρέα δεν τολμούμε να μιλήσουμε γι' αυτά και μένουμε στα επιφανειακά. Βέβαια, σίγουρα και η αντίληψη κάποιων ανθρώπων και ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα και μπορεί, ας πούμε, να σίγουρα να είναι διαφορετικός, έτσι, από άνθρωπο σε άνθρωπο και να δυσκολεύει την επικοινωνία. Αλλά εγώ θα σταθώ στο ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε να μοιραστούμε σκέψεις και πράγματα, τα οποία ίσως και μέσα από σημειώματα ή έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας τελικά να ευδοκιμούσαν μεταξύ δύο ανθρώπων και όντως να είχαν κάτι να πούνε πιο ουσιαστικό, πέρα από το ότι... τι κάνεις, πώς ήταν η μέρα σου, τι έγινε, πήγα για ψώνια, πήγα για καφέ. Εγώ θα σταθώ σε κάποια χαρακτηριστικά για το έργο σου, γιατί έτσι να καταλάβει και ο κόσμος, να δώσουμε ένα κίνητρο στον κόσμο, βλέπει και τα πλάνα, οι ευνοημένοι του YouTube βλέπουν τα πλάνα της ταινίας. Έχει ωραίο κοινωνικό θέμα, όμως μέσα από μια ευχάριστη ιστορία που μιλάει καταρχάς για πιο νέα άτομα, που εκεί είναι το πιο μεγάλο θέμα. Ίσως πάσχουν πιο πολύ, ναι. Η ηλικία μας έχει μεγαλύτερο θέμα στην επικοινωνία. Οι πιο μεγάλες γενιές κρατάνε το δικό τους τρόπο. Οι πιο μικροί από εμάς κιόλας θεωρώ ότι έχουν ακόμα μεγαλύτερο θέμα επικοινωνίας. Ισχύει, ναι. Οπότε μέσα από μια ιστορία δύο ανθρώπων, δύο-τρία άτομα νεαρής ηλικίας, βλέπουμε ένα κοινωνικό θέμα το οποίο περνάει και μας αγγίζει και μας προβληματίζει και θεωρώ ότι κάτι θα αφήσει η ταινία. Μακάρι, κυρίως αυτό θα ήθελα να περάσω, το βασικό θέμα, το να μπορέσω να ανταλλάξω ιδέες και βαθύτερους προβληματισμούς με τον άλλον απέναντί μου. Έχει καταλήξει λίγο γραφικό και αστείο να λέμε συνέχεια ότι το Facebook και το Instagram και όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όντως μας έχουν ακροτηριάσει όσον αφορά την επικοινωνία. Έχει καταλήξει όντως γραφικό, όμως ισχύει. Οπότε καλό είναι αυτά τα θέματα να τα φέρνουμε κάθε φορά στην επιφάνεια. Mm. Δηλαδή και εγώ όταν το είχα σκεφτεί, λέω, είναι πολύ χιλιοϊπωμένο να μιλήσω για την επικοινωνία. Αλλά υπήρχε η ανάγκη αυτή να το φέρω στην επιφάνεια. Και νομίζω ότι κάθε φορά θα πρέπει να φέρνουμε πράγματα στην επιφάνεια και να σκεφτόμαστε λίγο πιο ουσιαστικά. Και πάνω σε αυτό που λες ότι κάποια πράγματα έχουν υποθεί πάρα πολλές φορές, βλέπουμε ότι ναι, πάρα πολλές φορές έχουν υποθεί
όχι μόνο για το συγκεκριμένο θέμα της επικοινωνίας, που και πιο σημαντικά, ακόμα πιο σημαντικά θέματα, όμως επειδή η ροή της ζωής μας είναι τόσο γρήγορη, δεν τα δίνουμε και λίγο σημασία ή λέμε «Ναι μωρέ, εντάξει, αυτό το έχουμε ακούσει 30 φορές, έτσι, αλλά ουσιαστικά ναι, δεν το έχουμε ακούσει ούτε μία φορά». Οπότε θεωρώ ότι έστω μέσα από την δύναμη που σου δίνει η εικόνα, ναι, ο κινηματογράφος, μπορεί να περάσει ένα τέτοιο θέμα λίγο πιο εύκολα τελικά στα αυτιά μας και στην επεξεργασία μας. Το εύχομαι. Το εύχομαι γιατί και εγώ όταν είχα την ιδέα και κάθισα να της αφιερώσω χρόνο και να το γράψω, ήμουνα σε μια τέτοια παρόμοια κατάσταση, πιο πολύ ενδόμηχη και εσωτερική. Ήταν μια περίοδος που άρχισα να βγαίνω αρκετά με παρέες, με άτομα και να γνωρίζω καινούργια πρόσωπα, γυναίκες, άντρες, μέσα σε μεγάλες κοινές παρέες. Και κάθε φορά αυτή η συναναστροφή μου με καινούργια άτομα με προβλημάτιζε. Οπότε γυρνώντας σπίτι είχα έτσι λίγο κάποιες σκέψεις του τύπου ας πούμε ο Γιάννης ή η Γιώτα, καλά παιδιά, συμπαθητικά, είπαμε δύο πράγματα, αλλά πόσο επικοινωνώ με τους άλλους, πόσο καλά ή πόσο θα ήθελα ή μέχρι πού φτάνει η επικοινωνία ή τι θα ήθελα να μοιραστώ. Γιατί βίωνα πράγματα τα οποία ήθελα να τα μοιραστώ και να τα πω, αλλά πολλές φορές δεν υπήρχε, ίσως και από την πλευρά μου και από τον απέναντι, δεν υπήρχε ο χρόνος, δεν υπήρχε ίσως η διάθεση, δεν ξέρω πώς ακριβώς να το πω. Αλλά ήμουνα πάρα πολύ προβληματισμένη και έψαχνα να βρω πώς θα επικοινωνήσω ουσιαστικά με τον άλλο, με το πρόσωπο που έχω απέναντί μου. Θέλω να μοιραστώ. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Και το μοιράζομαι σημαίνει, το μοιράζομαι μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Να παρουσιάσουμε και τους συντελεστές της ταινίας, να αναφέρουμε τα. Λοιπόν, ναι, να πούμε ότι να πω ότι τα άτομα που συμμετείχαν στην ταινία είναι εξαιρετικά παιδιά με καταπληκτικές προσωπικότητες. Είναι καλά παιδιά πρώτα απ' όλα. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Και για να είμαι ειλικρινής, αυτό ήταν το βασικότερο που ήθελα. Ήθελα να έχω μια ομάδα με την οποία να μπορώ να συνεργαστώ και να μπορούμε, ας πούμε, να επικοινωνήσουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό στις ομάδες. Και από προσωπική εμπειρία θεωρώ ότι, ειδικά όταν είσαι και νέος δημιουργός και πας να κάνεις κάτι για πρώτη φορά, και εγώ στις δικές μου ταινίες, στις μικρού μήκους, ήμουν πολύ τυχερή γιατί συνεργάστηκα με παιδιά που τα ήξερα πολύ καλά και με συμφοιτητές μου από τη δραματική σχολή, όπου αυτό και εμένα με βοήθησε, με χαλάρωσε και μου έδωσε και όθηση στο να κάνω και το κάτι παραπάνω. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί όπως είπες και πριν, είναι η πρώτη μου προσπάθεια, η πρώτη κινηματογραφική προσπάθεια, οπότε επειδή δεν είχα εμπειρία και όλο αυτό είναι για μένα σε ένα ερασιτεχνικό επίπεδο, τα παιδιά όλα ήταν επαγγελματίες σε αυτό που κάνανε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό να έχω και τη στήριξή τους, να μπορούν να καταλάβουν αυτή την προσπάθεια, ότι είναι σε ένα πρώιμο στάδιο. Οπότε ήμουν πάρα πολύ τυχερή σε αυτό το κομμάτι και θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Να αναφέρουμε στον κόσμο ότι το επάγγελμά σου είναι, είσαι λογοπαιδικός. Ναι, είμαι λογοπαιδικός και είμαι αρκετά ενεργή σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι ένα επιστημονικό πεδίο το οποίο με ενδιαφέρει πολύ και μου δίνει πάρα πολύ δύναμη και το κάνω με αγάπη, αλλά εκτός από αυτό, παρόλες τις καλλιτεχνικές μου ανησυχίες, είμαι αρκετά ρεαλίστρια, για να είμαι ειλικρινής. Οπότε το επάγγελμά μου αυτό έτσι με έχει βάλει λίγο, με βοηθάει να είμαι λίγο στην πραγματικότητα και να είμαι λίγο, ας πούμε, λειτουργική, σε βαθμό που να αντλώ και δύναμη για τα καλλιτεχνικά μου, θα έλεγα. Οπότε, συνδυαστικά, με βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Παρ' όλα αυτά, αν το σκεφτούμε, το επάγγελμα του λογοπαιδικού με την ταινία, με το θέμα της ταινίας που έχεις υλοποιήσει, δεν έχουν και τόσο μεγάλη απόσταση. Δηλαδή,
Τονίζουμε όντως το κομμάτι της επικοινωνίας. Ισχύει και πολλές φορές ίσως όλα αυτά είναι και υποσυνείδητα. Πολλές σκέψεις υποσυνείδητες που μας οδηγούν στο να κάνουμε, να υλοποιήσουμε κάποια σχέδιά μας ή κάποιες ιδέες μας. Εμένα με απασχολούσε πάρα πολύ το θέμα της επικοινωνίας και ίσως αυτό έχει να κάνει με το ότι το επάγγελμά μου και οι πολλές ώρες που διαθέτω σε αυτό έχουν να κάνουν με την επικοινωνία και με τα μικρά παιδιά. Και όλο αυτό, να σου πω την αλήθεια, έχει και αυτό έχει τέχνη μέσα. Mm-hmm. Γιατί με τα παιδιά δουλεύουμε μέσα από τραγούδια, μέσα από ζωγραφιές, από το παιχνίδι. Οπότε είναι αλληλένδετα. Να αναφέρουμε τώρα λίγο τους συντελεστές. Είναι βασικό κομμάτι της ταινίας. Αρχικά να πω ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω εσένα πρώτα απ' όλα, γιατί η Εύη είναι ένα άτομο το οποίο έχει πάντα τη διάθεση και τη θέληση να βοηθήσει όταν κάποιος της λέει «έχω μια ιδέα, ας πούμε, θέλεις να βοηθήσεις, να το κάνουμε μαζί, να το ξεκινήσουμε». Οπότε στην αρχή ήσουν το πρώτο πρόσωπο στο οποίο απευθύνθηκα και με βοήθησες πάρα πολύ. Είναι η Κωνσταντίνα Ιδαούτη, η ηθοποιός μας, η πρωταγωνίστρια, η Νεφέλη. Είναι μια καταπληκτική ηθοποιός και ένα υπέροχο άτομο γεμάτο πολύ έτσι ενέργεια και διάθεση. Είναι η Αθηνά Κεφαλοπούλου που κάνει την φίλη της Νεφέλης. Είναι ο Εμίλιος ο Αλεξανδρής και ο Κωνσταντίνος ο Παράσης. Δύο καταπληκτικά παιδιά, καταπληκτικοί ηθοποιοί. Ο Εμίλιος ο Αλεξανδρής σκηνοθετεί μάλιστα και δικές του θεατρικές παραστάσεις. Τώρα να πούμε λίγο όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι. Είναι ο Γιώργος ο Λουριδάς που ήταν στη διεύθυνση φωτογραφίας και στο μοντάζ και την επεξεργασία της εικόνας. Είναι σκηνοθέτης, έχει κάνει πάρα πολλές δικές του ταινίες, είναι και καθηγητής κινηματογράφου. Είναι ο Ηλίας ο Σωτηρόπουλος στον ήχο. Ο Κωνσταντίνος ο Μπούρας Μπαϊμάκος μας βοήθησε στο storyboard που προηγείται πριν από την ταινία και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Σοφία Γαργαράκη μας βοήθησε πάρα πολύ στην οργάνωση, στις σημειώσεις που κρατούσε. Την ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Το ποίημα το οποίο υπάρχει μέσα στην ταινία είναι του Ανδρέα του Βλαντή, από την ποιητική συλλογή του «Αναζήτησα τον εαυτό μου», εκδόσεις Οδός Πανός. Το κομμάτι της μουσικής που μπαίνει στο τέλος είναι του Γιώργου του Δεσίλα, μουσικός, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η ηχογράφηση του ποίηματος έγινε στο στούντιο 1 του Σπύρου Αραβοσίτα. Επίσης θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω και την Αντιγόνη την Κουράκου που μας είναι φωτογράφος και μας παραχώρησε κάποιες καταπληκτικές φωτογραφίες της που είναι μέσα στην ταινία. Και επίσης την Ιωάννη Δημοτική Βιβλιοθήκη που είναι στην Πανόρμου, όπου είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και καταφέραμε να κάνουμε εκεί τα γυρίσματα που αφορούν την βιβλιοθήκη. Και σε αυτό το κομμάτι να ενημερώσω τους ακροατές. Όσοι μας ακούτε από πλατφόρμες καθαρά podcast, μπορείτε να μπείτε στο YouTube ή στη μηχανή αναζήτησης της Google και να πληκτρολογήσετε Νεφέλη μικρού μήκους ταινία και να δείτε το trailer. Οι φίλοι του YouTube είστε λίγο πιο ευνοημένοι, πιο εύκολο για εσάς. Μπορείτε να δείτε στην οθόνη σας κάποιες εικόνες από την ταινία και κάτω μπορείτε να βρείτε, κάτω από το βίντεο μπορείτε να βρείτε το link όπου σας παραπέμπει στο trailer. Αυτό ένα έτσι, να πάρουν μια ιδέα, μια εικόνα οι θεατές. Έχουμε και ακροατές και τηλεθεατές, μπορούν να πάρουν μια εικόνα για το τι έρχεται σιγά σιγά στις οθόνες τους. Εσένα, εκτός από την ταινία, κάποιες δικές σου προσωπικές επιρροές, δηλαδή κάποιοι αγαπημένοι καλλιτέχνες ίσως του κινηματογράφου, κάποιες αγαπημένες ταινίες. Λοιπόν, θα έλεγα ότι οι επιρροές μου, για να είμαι ειλικρινής, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες, υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία, και γνωστά έτσι θα μπορούσα να αναφέρω, ας πούμε, διάφορα, αλλά δεν έχει τόσο πολύ σημασία γιατί, για να είμαι ειλικρινής, από εκεί που αντλώ έτσι
πιο πολύ ίσως έμπνευση, είναι οι άνθρωποι, ας πούμε, που μπορεί να είναι καθημερινοί, να είναι κάποιοι φίλοι μου, κάποια άτομα από το περίγυρό μου. Έχω έτσι αρκετό μεγάλο περίγυρο καλλιτεχνών. Αλλά μπορεί να επηρεαστώ, ας πούμε, αν πάω σε κάποια έκθεση φωτογραφίας, σε κάποιο, ας πούμε, event που μπορεί να γίνεται. Συνήθως, για να είμαι ειλικρινής, παίρνω από εκεί, αντλώ έμπνευση από εκεί. Ή από ένα τυχαίο μικρό βιβλίο που μπορεί να μπω σε ένα βιβλιοπωλείο και να διαβάσω. Γενικά μου αρέσουν πολύ τα απρόσμενα, δηλαδή ακόμα και τη μουσική που θα ακούσω στο κινητό μου προτιμώ να είναι μια ανακατεμένη playlist ή να είναι ραδιόφωνο. Μου αρέσουν τα απρόσμενα, οπότε θα μπω σε ένα βιβλιοπωλείο, θα δω διάφορα βιβλία, θα αρπάξω ένα, θα το ανοίξω και αν μου αρέσει θα το πάρω και θα το διαβάσω και μπορεί πολύ πιθανόν έτσι από αυτό να εμπνευστώ. Συνδυασμένα βέβαια, σε συνδυασμό με δικές μου ανησυχίες που μπορεί να έχω εκείνη την περίοδο. Τώρα από ταινίες έτσι μπορεί να αναφέρω αναφορικά κάποιες. Η αλήθεια είναι ότι για πολλά χρόνια η αγαπημένη ταινία ήταν η Αμελή. Την είχα δει παλιά πάρα πολλές φορές. Παίζει να την είχα δει, ας πούμε, 15 φορές όταν ήμουν μικρή. Είναι μια ταινία που έχει πολλά κομμάτια μέσα, τα οποία, ας πούμε, θεωρώ ότι σε συνδυασμό έχουν κάνει ένα τελικό αποτέλεσμα πολύ όμορφο. Είναι η μουσική. Για μένα είναι η γλώσσα που μου αρέσει πάρα πολύ, η γαλλική γλώσσα, είναι η πρωταγωνίστρια, ήταν τα χρώματα, ήταν το πώς είναι γυρισμένη αυτή η ταινία. Η πρωταγωνίστρια είναι εκπληκτική και... Η Όντρεο του, ναι. Ναι, είναι και δικιά μου πολύ αγαπημένη ηθοποιός. Αυτό. Μετά είναι η αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού, μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Τα τρία χρώματα του Κισλόφσκι μου αρέσουν πάρα πολύ, του Λίντς κάποιες ταινίες. Είναι άπειρες, απλώς τώρα αναφορικά έτσι αναφέρω κάποιες. Η γαλλική κωμωδία, οι γαλλικές κωμωδίες μου αρέσουν πάρα πολύ. Ωραία, άρα καταλαβαίνω από αυτά που μας λες ότι είσαι επηρεασμένη από το γαλλικό κινηματογράφο. Ναι, θα έλεγα ναι, γιατί μου αρέσει πολύ και η γλώσσα και ο τρόπος που κινούνται σε αυτές τις ταινίες, η σκηνοθεσία τους πολλές φορές έχω παρατηρήσει. Τώρα βέβαια μπορώ να δώσω ένα μικρό spoiler για την ταινία, αλλά εμένα μου αρέσει προσωπικά το ότι ο κινηματογράφος είναι εικόνα, όμως μου αρέσει πολύ που έβαλες και ένα ποίημα μέσα. Πέραν από τους διαλόγους φυσικά που υπάρχουν μες στην ταινία, ακούγονται κάποια αποσπάσματα, μικρές φράσεις από ένα ποίημα. Και αυτό δεν το βλέπουμε συχνά και εμένα προσωπικά ξέρεις την αγάπη μου για την ποίηση. Οπότε ήταν κάτι το οποίο ήταν και το πρώτο που σκέφτηκα για να βοηθήσω όσο μπορώ και εγώ σε αυτή την ταινία. Ναι, το ποίημα αυτό, όπως ανέφερα, είναι του Ανδρέα του Βλαντή, ενός φίλου μου. Η αλήθεια είναι ότι τέριαζε στην προσωπικότητα, μάλλον, της Νεφέλης. Αυτός ο τρόπος, ας πούμε, το ποίημα αυτό αντικατοπτρίζει λίγο τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν, κατά κάποιο τρόπο δηλαδή τις ενδότερες σκέψεις τους. Η Νεφέλη προσπαθεί να επικοινωνήσει με κάποιες, γράφοντας κάποιες σκέψεις της, δηλαδή, και αυτές οι σκέψεις μπορεί να είναι κάποιοι στίχοι, κάτι που σε όλους μας μπορεί να έρχεται εκείνη τη στιγμή και άλλοι να το γράφουν, άλλοι δεν το γράφουν. Οπότε το ποίημα ταιριάζει στο χαρακτήρα και στην προσωπικότητα της πρωταγωνίστριας, γι' αυτό και το έβαλα. Ξεκίνησες δυναμικά, έχοντας διπλό ρόλο σε αυτή την ταινία, καθώς έχεις και το κομμάτι του σεναρίου, της συγγραφής, αλλά και τη σκηνοθεσία. Από τη δοκιμή, από αυτό το πρώτο τεστ που έκανες στον εαυτό σου, που είναι κάτι διαφορετικό από τη δουλειά που κάνεις. Πού ένιωσες πιο κοντά, πιο οικεία και τι μπορεί να σε δυσκόλεψε περισσότερο? Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ήταν too much για μένα όλο αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Όμως
τουλάχιστον οι μικρού μήκους ταινίες σου προσδίδουν αυτή τη χαρά ότι κάτι μπορεί να ολοκληρωθεί σχετικά σύντομα και η βοήθεια να είναι, που θα ζητήσεις να είναι λίγο πιο εύκολη. Στη φάση που βρίσκομαι δεν θα μπορούσα να σκεφτώ διαφορετικά την σκηνοθεσία, ξεχωριστά μάλλον τη σκηνοθεσία από τη συγγραφή της ιδέας αυτής. Γιατί αυτό θεωρώ ότι, ας πούμε, ίσως κάποιος μπορεί να το κάνει σε ένα πολύ επαγγελματικό επίπεδο, να έχει μια ιδέα, να δώσει το σενάριό του και κάποιος άλλος να το σκηνοθετήσει διαφορετικά. Για μένα όμως αυτή τη φάση η ιδέα που είχα την είχα φανταστεί και κάπως, άρα θα έπρεπε να τη σκηνοθετήσω κιόλας. Παρ' όλα αυτά, στη σκηνοθεσία υπήρχε φυσικά στη διεύθυνση φωτογραφίας και στην κάμερα υπήρχαν άτομα τα οποία ήταν πάρα πολύ έμπειρα και επαγγελματίες. Αλλιώς μόνη μου δεν θα μπορούσα να το φέρω εις πέρας όλο αυτό. Απλώς, ως συνήθως όταν γράφεις κάτι, πάλι εμπειρικά μιλάω, γιατί και εγώ έτσι ειδικά στον κινηματογράφο έλεγα ότι δεν θα αναμειχτώ με το κομμάτι της σκηνοθεσίας, όπως και το λέω τώρα που το δοκίμασα δύο φορές. Αλλά όταν ως συνήθως φαντάζεσαι κάτι, έχεις μια ιδέα και κάθεσαι και γράφεις, αυτόματος στο μυαλό αρχίζει και την επεξεργάζεται και την... Ακριβώς. Κάνει αναπαράσταση. Ακριβώς. Οπότε η σκηνοθεσία λίγο κάπως βγαίνει. Mm. Βέβαια έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που έγραψες να το δώσεις σε έναν άλλον άνθρωπο και να δεις το δικό του μάτι πάνω στη δικιά σου φαντασία. Και αυτό μένω μου αρέσει λίγο. Είναι ένα παιχνίδι. Ναι. Ίσως το επιχειρήσω σε κάποια άλλη μου ταινία αυτό. Εγώ ήμουνα πάρα πολύ δεμένη με τον τρόπο που το είχα σκεφτεί και με τον τρόπο που ήθελα να το αναπαραστήσω. Σίγουρα όμως υπάρχουν εκεί πέρα οι έμπειροι άνθρωποι να σου πούνε ότι υπάρχει και μια άλλη οπτική, μπορούμε να στήσουμε την κάμερα διαφορετικά. Αυτό είναι έτσι ένα τεχνικό κομμάτι το οποίο αυτό το κομμάτι δεν μπορείς να το αποφύγεις, καλός ή κακός, και χρειάζεσαι και συμβουλή και χρειάζεσαι και βελτίωση και πιθανόν και αλλαγές. Όμως ο τρόπος που το είχα στήσει στο μυαλό μου είναι αλληλένδετο με το πώς θα ήθελα να το σκηνοθετήσω. Σίγουρα αν όμως κάποιος άλλος το έπαιρνε πάνω του και προσπαθούσε μια άλλη σκηνοθεσία, ίσως και σίγουρα θα είχαμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, μπορεί να με ικανοποιήσουσε περισσότερο, μπορεί λιγότερο. Πάντως εγώ είμαι ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα, γιατί η ταινία είναι έτοιμη και με ευχαριστεί πολύ το αποτέλεσμα. Έχεις, ρωτάω γιατί το ανέφερες πριν, ότι σε κάποια άλλη ταινία ίσως. Αφού τώρα είναι Φέλη, ουσιαστικά έχει τελειώσει το γύρισμα, η επεξεργασία της και τώρα παίρνει την πορεία της που λέμε. Είναι καθοδόν, ναι. Παίρνει την πορεία της, έτσι, θα ταξιδέψει. Όπου τη βγάλει ο δρόμος σε φεστιβάλ. Έχεις σκεφτεί, υπάρχει κάτι στο μυαλό σου για επόμενο εγχείρημα? Στο στάδιο που βρίσκομαι, επειδή και ο χρόνος μου είναι πολύ περιορισμένος, γιατί όπως είπα μοιράζω την καθημερινότητά μου και στη δουλειά μου και στις καλλιτεχνικές μου όμως ανησυχίες, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή το οποίο θα καθίσω να γράψω, με την έννοια ότι δεν το κυνηγάω, Εύη, για να είμαι ειλικρινής. Περιμένω να έρθει η ιδέα. Αν έρθει η ιδέα και βρίσκομαι στην κατάλληλη φάση και συναισθηματικά και εσωτερικά, θα καθίσω να της αφιερώσω χρόνο. Οπότε κατά κάποιο τρόπο θα έρθει αυτό σε μένα. Και αν έρθει και σε εκείνη την περίοδο εγώ θα μπορέσω να διαθέσω χρόνο, θα το κάνω. Αλλά δεν έχω κάτι στο νου μου αυτή τη στιγμή το οποίο να πω ότι κάθομαι ή το γράφω και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αλλά είμαι σίγουρη ότι σίγουρα οι αναζητήσεις μου και οι ανησυχίες μου θα χτυπήσουν ξανά την πόρτα. Αυτό το ευχόμαστε, γιατί είναι πολύ ωραίο πράγμα να έχουμε έτσι τέτοιες ανησυχίες. Έχεις σκεφτεί, έστω και από το κομμάτι της συγγραφής και το θέατρο ενδεχομένως, να δοκιμάσεις κάτι δικό σου και στη σκηνή? Ωραία ερώτηση. Όσον αφορά το θέατρο, παρότι βλέπω πάρα πολύ θέατρο και προσπαθώ να πηγαίνω συχνά, δεν νομίζω, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, γιατί για να πω κιόλας και στους ακροατές, εγώ ξεκίνησα από τη φωτογραφία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η φωτογραφία. Τραβούσα φωτογραφίες αρκετά και κάποια στιγμή πήγα και πήρα μια καλύτερη φωτογραφική μηχανή.
Άρχισα να τραβάω πιο πολλές φωτογραφίες, να ασχολούμαι με αυτό. Και η ιδέα που ήρθε το προηγούμενο καλοκαίρι, απλώς έχοντας τη φωτογραφική στα χέρια μου, με οδήγησε λίγο δειλά-δειλά στο να πω ότι ίσως καταφέρω και περάσω και λίγο στην κίνηση, στην κινηματογράφηση. Και επειδή είχα άτομα που θα μπορούσαν να με βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι και με στήριξαν, είπα να το επιχειρήσω. Τώρα το θέατρο δεν υπάρχει στο μυαλό μου και δεν έχω αυτή τη στιγμή και τις, ίσως και τις επιρροές, αλλά αν όμως βρεθώ σε ένα τέτοιο περιβάλλον και ίσως χρειαστεί εγώ να βοηθήσω σε κάτι που αφορά, ας πούμε, ένα θεατρικό, θα μπορούσα, νομίζω. Εντάξει, εγώ πάντα ρωτάω για το θέατρο. Αγαπάω πάρα πολύ τον κινηματογράφο, βλέπω πολλές ταινίες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ το θέατρο το αγαπάω. Εξάλλου έχουμε ασχοληθεί και μαζί στο παρελθόν με το θέατρο. Μα γι' αυτό και ρωτάω, ναι, για τον κόσμο που δεν ξέρει. Έχεις ασχοληθεί έστω και με ερασιτεχνικές ομάδες, ναι. Και πέρυσι που είχαμε κάνει κάποια παραμύθια μαζί και με άλλους παιδαγωγούς. Ναι. Πέρυσι είχαμε κάνει μια παιδική παράσταση στο θέατρο Εξτάν και μετά είχε πάει και σε κάποια φεστιβάλ. Είχαμε κάνει μια παιδική παράσταση αφηγήσεις παραμυθιών του Ουμπέρτο Έκο και συμμετείχε η Αντιόλα. Οπότε και γι' αυτό ρωτάω για το κομμάτι του θεάτρου που λίγο με καίει περισσότερο. Ναι, ναι. Από τον. Έτσι ακριβώς. Απλώς νομίζω ότι κάθε φορά, έτσι περνάω περιόδους, δηλαδή. Εκείνη την περίοδο έτσι, με το θέατρο την πέρασα, την ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Είναι μεγάλη κουβέντα αν είναι να ανοίξουμε συζήτηση για το θέατρο, το πόσο ψυχοθεραπευτικό είναι και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει αντίστοιχα έτσι με τη φάση που βιώνω και με τα πράγματα που μου συμβαίνουν να επενδύω χρόνο σε κάτι συγκεκριμένο, γιατί είναι και περιορισμένος ο χρόνος, αλλά το σημαντικό είναι να μπορεί κάποιος να είναι δημιουργικός σε όποιο τομέα κάθε φορά. Εξάλλου η τέχνη έχει τόσα πολλά παράθυρα, έχει τόσους πολλούς δρόμους, μπορείς να κάνεις άπειρα πράγματα. Και επίσης να αναφέρω κάτι, μιας και μιλάμε για το κινηματογράφο και την τέχνη, και ο τρόπος που αντιλαμβάνομαι την τέχνη, που μου αρέσει πάρα πολύ και με έχει γοητεύσει σε όλο αυτό που συμβαίνει, στην τέχνη, είναι ότι μπορεί να κάνει αυτό το μαγικό, ας πούμε. Η τέχνη, σε οποιαδήποτε μορφή, έχει μέσα της μία υπερβολή, με την καλή έννοια όμως. Προσδίδει έτσι τα πράγματα, τα ρεαλιστικά, σε αυτά που βιώνουμε κάθε μέρα. Μπορεί και προσδίδει μία άλλη μορφή, μία υπερβολή, που αυτό που λένε οι περισσότεροι, μα αυτό λέει μόνο στις ταινίες μπορεί να γίνει. Ναι, όντως, μόνο στις ταινίες μπορεί να γίνει και καλά κάνει που γίνεται μόνο εκεί. Αλλά γίνεται το εξής μαγικό. Κατά κάποιο τρόπο αυτά που ζούμε και βιώνουμε, που είναι θα λέγαμε και η ομοί πραγματικότητα, αν τα προσθέσεις με την μαγεία και αυτή την υπερβολή που υπάρχει στην τέχνη, νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι οι ισορροπίες που χρειάζεται κάποιος για να μπορέσει να είναι έτσι υγιής και να είναι καλύτερα με τον εαυτό του. Να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Για σένα είναι η πρώτη σου ταινία, ένας νέος δημιουργός. Πόσο εύκολο είναι για ένα νέο δημιουργό που έχει μία ιδέα να μαζέψει μία ομάδα? Να ενημερώσω τους φίλους ακροατές ότι επειδή η ηχογράφηση γίνεται φυσικά στο σπίτι μου, η φωνή που ακούγεται δίπλα, πέρα από εμένα και την Αντιόλα, είναι και η φωνή της Ίας, που είναι η γάτα μας εδώ πέρα, και παραπονιέται. Μιαου. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, όλα φαντάζουν δύσκολα μέχρι να τα δεις στην πράξη, μέχρι να ολοκληρωθούν. Για μένα ήταν αρκετά δύσκολο, για να πω την αλήθεια, γιατί δεν ήμουν συνηθισμένη σε κάτι τέτοιο, δεν είμαι επαγγελματίας, ούτε σκηνοθέτης, ούτε σεναριογράφος. Σίγουρα είχα στο παρελθόν άτομα που με είχαν βοηθήσει πάρα πολύ να μπω λίγο σε αυτόν τον κόσμο του κινηματογράφου, και αυτό ήταν μεγάλη βοήθεια, γιατί είχα δει πώς γίνονται κάποια πράγματα, αλλά έως εκεί.
Εγώ θέλω να ενθαρρύνω καταρχάς σε ανθρώπους που ίσως έχουν κάποιες ιδέες ή θέλουν να ασχοληθούν με τον κινηματογράφο και με οποιαδήποτε άλλη μορφή τέχνης. Απλώς μιλάω για αυτό που τώρα ξέρω. Να το κάνουν, να ξεκινήσουν να μπουν στην πράξη, να μην μείνουν στη θεωρία. Μέσα στο μυαλό και όταν τα σκέφτεσαι υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, θα σου πει το μυαλό σου ότι όχι δεν μπορείς, θα γίνει εκείνο, το άλλο, πάρα πολλές δυσκολίες μπορείς να σκεφτείς και να φανταστείς. Από τη στιγμή όμως που παίρνεις δράση και αποφασίζεις να κάνεις κάποια πράγματα, τότε όλα αρχίζουν και γίνονται λίγο πιο εύκολα. Όχι ότι δεν ήταν δύσκολο για μένα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και ήταν πολύ δύσκολο γιατί ήμουνα και σε μια χρονική περίοδο που δούλευα, είχα και τη δουλειά μου και ο χρόνος ήταν περιορισμένος. Οπότε ήταν ζώρικο, για να είμαι ειλικρινής. Εγώ ξεκίνησα αρχικά βλέποντας έτσι λίγο ποια άτομα ήθελα να συμμετέχουν στην ταινία μου. Αρχίσαμε να στέλνουμε, μαζί με την Εύη που με βοήθησε πολύ, να στέλνουμε κάποια μηνύματα σε αυτά τα άτομα. Να εκδηλώνουμε το ενδιαφέρον μας στο πρόσωπό τους και ότι θέλουμε να, ότι έχουμε μία ιδέα και θέλουμε να είναι μέρος σε αυτό. Και έτσι σιγά σιγά το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή το ένα άτομο σε βοηθάει να βρεις και κάποιο άλλο, σε παραπέμπει σε κάποιον άλλον και σιγά σιγά αρχίζεις και δημιουργείς την ομάδα σου. Ήτανε πάρα πολλές οι ώρες στις οποίες έπρεπε να μιλήσω σε άτομα, να πάμε για καφέ, να συζητήσω όλο αυτό, να πω την ιδέα μου ξανά και ξανά και ξανά, να εξηγήσω γιατί το κάνω αυτό, πώς, τι θέλω ακριβώς από όλη αυτή τη διαδικασία. Τώρα που το σκέφτομαι, ήταν κάτι πολύ κουραστικό, το οποίο όμως ευτυχώς ολοκληρώθηκε. Σίγουρα πολύ κουραστικό, αλλά όλο αυτό έχει και μία ανταμοιβή. Στην ουσία, η συμβουλή που έχω να δώσω είναι ότι πρέπει να πράξεις. Οπότε αρχίζεις και κατευθύνεσαι προς αυτό που θέλεις. Ψάχνεις τα κατάλληλα άτομα, τα συγκεντρώνεις, κάνεις μία ομάδα και μεταφέρεις την ιδέα σου. Και έτσι σιγά σιγά στείνεις το όλο σκηνικό και αυτό που θέλεις να κάνεις. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό αυτό, πρέπει να το πούμε για να παίρνουν θάρρος και άλλοι νέοι δημιουργοί. Μιας και είναι ακόμα Ιανουάριος, καταρχάς να σου ευχηθώ και σε σένα καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε όλοι μας, Εύη. Ό,τι καλύτερο και δημιουργικό σου εύχομαι. Όμως, μιας και είναι καινούργια χρονιά, τι στόχο, τι έχεις στο μυαλό σου για το 2020? Αρχικά υπόσχομαι να είμαι όσο πιο δημιουργική γίνεται και αυτή τη χρονιά. Από εκεί και πέρα τώρα εμείς περιμένουμε να ταξιδέψει η Νεφέλη, όπως είπες και εσύ πριν. Θα τη στείλουμε σε διάφορα φεστιβάλ, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ώστε να την προωθήσουμε και να την δει όσο περισσότερος κόσμος. Κουραστήκαμε, η αλήθεια είναι, πάρα πολύ για όλο αυτό. Δουλέψανε όλα τα άτομα, όλα τα παιδιά και σε μια πιεστική περίοδο για όλους μας, γιατί όλοι είχαμε και άλλες δουλειές να κάνουμε παράλληλα. Οπότε θα την προωθήσω έτσι με μεγάλη χαρά και θα δώσω πάρα πολύ ενέργεια στην ταινία αυτή, να πάει όσο καλύτερα γίνεται. Αλλά θα προσπαθήσω να είμαι δημιουργική σε οτιδήποτε άλλο έχω σαν ιδέα και να του δώσω μορφή. Οπότε οι καλλιτεχνικές μου ανησυχίες σίγουρα δεν θα σταματήσουν, γιατί είναι και στον άνθρωπο και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά αυτό. Και θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε, κάποιο μικρό project, θα μπορούσε να είναι κάποιο φωτογραφικό project, θα μπορούσε να είναι το να συμπεριληφθώ σε μια δημιουργική διαδικασία φίλων. Από εκεί και πέρα σίγουρα έχω και τη δουλειά μου, η οποία συνεχίζει σταθερά. Και σίγουρα εγώ έχω στο μυαλό μου έτσι διάφορα, είτε ταξίδια είναι αυτά. Σου αρέσουν τα ταξίδια?
Τα ταξίδια μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχω πάει αρκετά, η αλήθεια είναι, και είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Προσπαθώ να επενδύω σε αυτά όταν με το που έχω χρόνο, ας πούμε, και χρήματα. Οπότε σίγουρα θα ήθελα και νομίζω ότι θα κάνω κάποιο ταξίδι σίγουρα μες τη χρονιά, γιατί το συμπεριλαμβάνω και αυτό μέσα στα πράγματα που έτσι με κάνουν καλύτερο άνθρωπο και είναι ανάγκη κατά κάποιο τρόπο. Εγώ εύχομαι να γίνει συνδυασμός το ταξίδι που λες μες τη χρονιά με την ταινία μαζί, δηλαδή να χρειαστεί να πας κάπου στο εξωτερικό ή κάπου μες στην Ελλάδα μαζί με την ταινία σου. Το εύχομαι και νομίζω ότι φυσικά και θα γίνει. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη γι' αυτό. Όπως είπες και εσύ, θεωρώ ότι επειδή είναι και η πρώτη σου κινηματογραφική δουλειά, είναι πολύ σημαντικό αυτό που ανέφερες, να την δει όσο περισσότερος γίνεται κόσμος. Καθώς με αυτόν τον τρόπο και εσύ θα μπορέσεις να πάρεις έτσι κάποιες γνώμες, να βελτιωθείς, να... Είναι αυτό, η επικοινωνία. Ακριβώς αυτό. Είναι και ένα μέσο για να επικοινωνήσεις η ταινία αυτή. Θα ήθελα πάρα πολύ να επικοινωνήσω με τον κόσμο. Αν και για μένα σίγουρα αυτό είναι αχωτικό για αρχή, γιατί είναι κάτι που κάνω πρώτη φορά. Οπότε είναι πολύ πρωτόγνωρο και σαν διαδικασία ίσως λιγάκι να με αγχώσει. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να το ζήσω. Και εξάλλου, χάρη της επικοινωνίας, σίγουρα θα προσπεράσω έτσι αυτές τις, λέγαμε, πιο εσωτερικές μου ανασφάλειες και το άγχος αυτό. Έτσι κι αλλιώς, μέσα από την εκπομπή θα έχουμε και τα παιδιά, τους ηθοποιούς και με τον Γιώργο Τουλουρίδα. Κάτι ετοιμάζουμε για να μιλήσουμε για το κομμάτι του κινηματογράφου και τα σχολεία. Οπότε θα έχει ο κόσμος την ευκαιρία να ενημερωθεί ξανά και ξανά και να μπορέσει να δει περισσότερα πράγματα για αυτή την ταινία. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για σήμερα που ήσουν εδώ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εύη. Και κάνουμε έτσι αυτή την ωραία παρουσίαση. Εύχομαι πραγματικά ό,τι καλύτερο για την ταινία και σε σένα προσωπικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που ήσουν και ο πρώτος στον οποίο απευθύνθηκα και η Εύη είναι ένα άτομο με πάρα πολύ καλή διάθεση και είναι πάντα εκεί για να σε βοηθήσει. Είναι πάρα πολύ δημιουργική, είναι πολύ ταλαντούχα και η αλήθεια είναι, παρότι γνωριστήκαμε από κοινή παρέα, πέρασε ένα διάστημα μέχρι να έρθουμε πιο κοντά και να κάνουμε πιο πολύ παρέα και να καταλάβω τον εσωτερικό σου κόσμο και τον τρόπο που αντιλαμβάνεις τα πράγματα, και γι' αυτό σε ευχαριστώ πολύ για την ωραία συζήτηση που είχαμε και για τη στήριξη.